pod.gr. Δεν φορούν στολίμα, πολεμούν. Δεν χτυπούν και δεν σκοτώνουν, υποφέρουν και αγωνιούν. Είναι οι γυναίκες της Ουκρανίας, Ελληνίδες στην καταγωγή. Τις συνάντησα στις σκοτεινές στιγμές του πολέμου. Και όχι, δεν γιορτάζουν. Είναι όρθιες όμως και αγωνίζονται. Μάνες, αδερφές, σύζυγοι, αλλά και κόρες αντιφιλιό. Ένα κορίτσι στην εφηβεία, που για 10 μέρες ακούει τις βόμβες να σκάνε γύρω της. Έχασα την επαφή και ελπίζω να είναι καλά, να επέστρεψε Ελλάδα. Τη συνάντησα στην αγκαλιά του πατέρα της, του Δημήτρη, να προσπαθεί να ξεφύγει από τον πόλεμο μεσάνυχτα σε ένα καταφύγιο στην Ουκρανία. Οι λέξεις που χρησιμοποιεί απλές, η ψυχή της νέας γυναίκας δεν ψάχνει να κρυφτεί. Εντάξει, είναι δύσκολο βασικά, είμαι πολύ κουρασμένη. Θέλω να πάω να κοιμηθώ γιατί κοιμάμαστε στα υπόγεια πάνω στα ξύλα. Και πεινάω πολύ. Και πώς να γιορτάσουν οι γυναίκες της Ουκρανίας όταν εκτός από την πείνα, την έλλειψη νερού και ρεύματος έχουν να αντιμετωπίσουν και τον πόνο της απώλειας. Αυτός, ο άντρας, έχει βάλει το χακί, έχει ταχθεί. Και αυτή έχει μείνει πίσω, να δίνει μόνη τον ακήρυχτο πόλεμο, να σώσει όποιον και ό,τι μπορεί, να κρατήσει ασφαλή τα παιδιά και όρθιο το σπίτι. Την Αταλία τη συνάντησα σε ένα ερυπωμένο κτίριο μπροστά, εκεί βρήκε καταφύγιο, τρέχοντας να σωθεί από το βομβαρδισμό στο Σαρτανά. Γυναίκα προσδιορίστου ηλικίας, από αυτές τις ατσαλωμένες, που είναι μαζί σύζυγος και αδελφοί και γιαγιά ακόμα. Η γυναικεία γλώσσα στέκεται στην απώλεια, δεν σκέφτεται ότι γλίτωσε, είναι γυναίκα μάνα για όλα τα παιδιά. Πόσο μάλλον για τα παιδιά της βομβαρδισμένης γειτονιάς της. Αφηγείται, δεν περιγράφει απλώς τον πόλεμο, με ακρίβεια, χρησιμοποιώντας λίγες λέξεις. Κατανοητές σε όποιον θέλει να ακούσει. Η Ναταλία είναι γυναίκα μαχήτρια, σπουδαιότερη από πολλούς πολέμαρχους. Έχουν σκοτώσει 10 άτομα. Ένας από αυτούς είναι μωρό. Έχουν νεκρό παιδί. Ναι. Σήμερα μόλις φύγανε 2 λεωφορεία με τους ανθρώπους από εκεί. Ένα λεωφορείο ήταν στο νοσοκομείο, άλλο λεωφορείο ήταν στο σχολείο. Μόλις φύγανε από εκεί, κατευθείαν πέσανε μπόμπες εκεί από το αεροπλάνο. Τι να πούμε. Η Νίνα απέδρασε και αυτή από τη Μαριούπολη μαζί με τις κόρες της, κόριτσια του Δημοτικού. Ακούω για τη γιορτή της γυναίκας και τη φέρνω στο μυαλό μου. Πόση δύναμη, πόσο ισχυρή. Πρέπει να προσπέρασε χιλιάδες αυτοκίνητα οδηγώντας το μικρό αμάξι της στο αντίθετο ρεύμα για να μην χάσει την επαφή με το καραβάνι ανθρωπιάς των Ελλήνων, την τελευταία ευκαιρία εξόδου από τη χώρα για να σώσει τα παιδιά της. Άντρας και γυναίκα μαζί. Με πείσμα διέσχισε 1000 χιλιόμετρα και πέρασε ατέλειωτα μπλόκα ακόμα και χωρίς συνοδεία αστυνομίας. Πώς τα κατάφερες, τη ρώτησα στα σύνορα Ουκρανίας-Μολδαβίας. Η ανάγκη, μου απάντησε αυτή η σπουδαία γυναίκα. Κάπου στη διαδρομή έμαθε πως εμένα, του δημοσιογράφου, μου τελειώνουν τα καύσιμα. Οδηγούσε και έστειλε με ηχητικό μήνυμα το στίγμα της. Φύλακας άγγελος με ένστικτο μάνα συντρόφου. Αλέξη, είμαστε στο βενζινάδικο Όκο. Τώρα περιμένουμε να πάρουμε κάποιο φαγητό και γυρίζουμε. Ξεκινάτε. Η τελευταία ηρωίδα μου από την Ουκρανία είναι ακόμα εκεί. Και όσο και αν προσπάθησα, δεν μπορώ πλέον μέρες τώρα να επικοινωνήσω μαζί της. Το όνομά της στα ελληνικά σημαίνει νικήτρια. Και ελπίζω τη μέρα της γυναίκας να την ξανακούσω. Να είναι καλά. Η φωνή της ήταν γεμάτη συνέστημα. Μα αυτό που κράτησα ήταν τα τελευταία της γραπτά μηνύματα. Η μοναξιά αυτής της γυναίκας στη μέση ενός πολέμου μας εγκαλεί να μην την ξεχνάμε. Για να είναι για τη γυναίκα γιορτή, οφείλουμε να παλέψουμε να είναι ζωντανή. Αυτές ήταν οι τελευταίες λέξεις που μου γράψε. Μένω στον 8ο όροφο. Αν ρίξουν κάτι από πάνω, τελείωσε. Βαράνε πολύ. Θεέ μου, φοβάμαι. Ήταν το podcast «Τη φάση» σήμερα με τον Αλέξη Κουβέλη. Στους ήχους, ο Μάριος Πλασκασοβίτης. «Τη φάση» ειδήσεις και δηλώσεις που προκαλούν τον προβληματισμό, το γέλιο ή και τον θυμό μας. Μια προσωπική ματιά στην επικαιρότητα με την υπογραφή των ανθρώπων του pod.gr. Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.